γιατρό, είναι γυναικολόγος, ο κύριος ο δόκτωρας Γιώργος Λεοντιάδης και εκπροσωπεί και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων. Καλώς ορίσατε. Μικρομεσαίες κλινικές. Και πρώην πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Γυναικολογικής Εταιρείας και εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής του Βασιλικού Κολεγίου των Άγγλων γυναικολόγων. Σας ευχαριστώ που το είπατε. Ήταν, ήταν πολλά για να τα βάλουμε. Δεν τα χωρούσε η οθόνη να τα γράψουμε. Λοιπόν, εκπέμπεται σήμα κινδύνου ουσιαστικά και οδηγείστε σε κλείσιμο το οποίο αφορά όλους, όχι μόνο και τους ιδιοκτήτες, γιατί είναι και οι γυναίκες που γεννούν στις δεσμευτικές κλινικές. Και έχουν εμπιστοσύνη σε κάποιους γιατρούς. Ναι, και μετά θα αναγκαστούν, θα πρέπει μάλλον, ναι, να μην έχουν επιλογή και να γεννούν μόνο στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ή σε κάποια μεγάλα ιδιωτικά, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν κάποιον αριθμό μεών. Γιατί οδηγείστε σε κλείσιμο? Κοιτάξτε να δείτε, ο νόμος είναι προβληματικός, το απέδειξε το μακροχρόνιο των αναστολών που έπαιρνε, ναι, για να μπορέσει να εφαρμοστεί και δεν μπόρεσε. Δεν έγιναν κινήσεις, δεν επαρήχθησαν περισσότερες ΜΕΣ, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, βγάζει κάπου 14-15 και περιμένουμε από εδώ και από εκεί να βγουν από κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει επάρκεια δηλαδή. Δεν υπάρχει επάρκεια και δεν υπήρξε τα τελευταία 15 χρόνια και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Χαρακτηριστικά στα αγγλικά λέγεται ότι οι ΜΕΣ είναι πιο σπάνιες από τη χρυσόσκονη. Υπάρχει έλλειψη στην Αγγλία, υπάρχει έλλειψη στην Ιρλανδία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο. Το γιατί πρέπει να γίνει ολόκληρη μελέτη και έρευνα, γιατί οι γυναίκες δεν θέλουν να ακολουθήσουν ή οι άντρες δεν θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα της ΜΕΑΣ. Εάν μου επιτρέπετε, ήθελα να κάνω 3-4 σχόλια. Εκτός από την παγκόσμια ανέλυψη, έχουμε και το γεγονός ότι εδώ πέρα εφαρμόσαμε νομοθεσία δια νόμου να κλείνουν νοσηλευτήρια εάν δεν έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτιά. Δεν υπάρχει αλλού. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος, επαραπλανήθηκε η Βουλή ότι είναι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ποιος επαραπλανήθηκε? Από τις διάφορες ομάδες οι οποίες παρευρέθησαν, ήταν εκπρόσωποι κλινικαρχών, εκπρόσωποι συνδικαλιστών, εκπρόσωποι του Υπουργείου και. Και εδόθη το μήνυμα ότι υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή. Ενώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι standards, είναι οδηγίες, είναι συμβουλές, είναι παρενέσεις. Εμείς υπερεύουμε τον εαυτό και φτάσαμε στο σημείο να ψηφίζουμε νόμους. Αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε είναι άδικος και πιθανότατα να είναι και αντισυνταγματικός, διότι αφορά μόνο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Για τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι άλλος θεός. Δεν υπάρχει η ίδια νομοθεσία σε ένα δημοκρατικό κράτος. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι έχει να πει και το Υπουργείο Υγείας. Ψάχναμε, είχαμε κλείσει και τον κύριο Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, γιατί και η Βουλή ψήφισε αυτή τη νομοθεσία. Να ακούσουμε όμως και τη θέση του Υπουργείου. Κυρία Αναστασία Ανθούση, η διευθύντρια του γραφείου του Υπουργού, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ανθούση, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, εσάς σας προβληματίζει αυτό το θέμα που έχει προκύψει με την νομοθεσία και η κραυγή αγωνίας των μικρομεσαίων και μικρών μευτικών κλινικών? Βεβαίως και έχει προβληματίσει και τον Υπουργό Υγείας και σε κατηδιά συναντήσεις με την εταιρεία, την γυναικολογική, αλλά και με τους υπηρεσιακούς όταν είχε προκύψει αυτό το πρόβλημα. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε σαφείς οδηγίες και διόρισε μια ad hoc επιτροπή με ένα mandate, ένα χρονοδιάγραμμα εντός 2 μηνών να υποβάλουν τις εισηγήσεις, να λάβουν υπόψη τα κυπριακά δεδομένα, την επάρκεια των ΜΕΟΝ, ώστε να του υποβληθούν εισήγηση πώς θα ρυθμίσει. Πότε λύγει αυτό το χρονοδιάγραμμα? Το χρονοδιάγραμμα λύγει τέλος Αυγούστου για να υποβληθούν οι εισηγήσεις και θα ήθελα να επισημάνω ότι σε αυτό... Ακριβώς, και θα ήθελα να επισημάνω ότι σε αυτό δεν συμμετέχουν μόνο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, αλλά συμμετέχουν εκπρόσωποι και από την γυναικολογική κλινική και από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που τους αφορά άμεσα το θέμα.
Εσείς έχετε υποβάλει τις εισηγήσεις σας? Εμείς ζητήσαμε να αντιπροσωπεύσουμε τους μικρομεσαίους, αλλά μας ελέγχθηκε ότι είχε οργανωθεί η Επιτροπή και δεν χρειαζόμασταν. Εμείς ήμασταν οι άμεσα επηρεαζόμενοι. Έμειναν αλλά εκτός. Είναι εκεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων. Σας εκπροσωπεί. Που αρκετοί από εμάς είμαστε μέλη και σε αυτόν τον σύνδεσμο. Λοιπόν, άρα υπάρχει από τη στιγμή που ψηφίστηκε η νομοθεσία, υπάρχει κάποιος τρόπος κάποιας αναθεώρησης? Κοιτάξτε, η νομοθεσία είχε ψηφιστεί, υπήρχε χρόνια αυτή από τον καιρό που είχε ψηφιστεί ο νόμος των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και για μια δεκαετία για αυτό το θέμα είχαν πάρει αναστολή στην εφαρμογή της, ναι, της ρύθμισης. Αλλά τώρα φαίνεται υπάρχει ένα πρόβλημα. Ωραία, όταν ακριβώς. Γι' αυτό τον λόγο ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να καταγραφούν οι απόψεις. Γιατί σκοπός μας δεν είναι να κλείσουμε καμία μευτική κλινική. Σκοπός μας δεν είναι να διαταράξουμε τη λειτουργία των μευτικών κλινικών, αλλά από την άλλη. Και κατ' επέκταση και ίσως και άλλα. Η Υγείας είναι να διαφυλάξει. Να μην εξυπηρετηθούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Να μην αφαιθεί να νοηθεί ότι και το Υπουργείο ή η Βουλή μπορεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα μεγάλων κλινικών εναντίον των μικρών. Δηλαδή αφήνεται και αυτόν, τουλάχιστον με βάση τα λεγόμενα εδώ και του γιατρού. Ο σκοπός του Υπουργείου Υγείας πρωτίστως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Υπάρχουν εγγεγραμμένες ή υπάρχει ο ρόλος της ΜΕΑΣ που έχει μια συγκεκριμένη αποστολή στο θέμα της γυναικολογίας και του τοκετού. Φτάνει να υπάρχουν οι ΜΕΑΣ. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν κάποιες άλλες εισηγήσεις, πώς μπορεί να υπάρχει η φυσική παρουσία εκεί και όπου χρειάζεται των ΜΕΟΝ και θα μπορεί να μπει κάποια μεταβατική διάταξη μέχρι να υπάρχει επάρκεια εργοδότησης των ΜΕΟΝ σε όλους. Αυτό είμαστε εδώ και περιμένουμε και τις εισηγήσεις. Άρα πήγαινε συζήτηση. Από την άλλη πρέπει όμως να διαφυλάξουμε ότι κάποιος δεν θα καταχραστεί το κενό ή την αδυναμία πρόσληψης των ΜΕΟΝ για να μειώνουμε την παρεχόμενη υπηρεσία. Ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ανθούση. Πάμε και στον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας της Βουλής Εντάχει, ο κύριος Κώστας Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Χρυστοφίδου. Ως Επιτροπή, αναγνωρίζετε αυτό το. Μάλλον το είχατε προβλέψει αυτό το ζήτημα και κυρίως ό,τι αφορά την επάρκεια, ότι δεν θα είναι πολύ δύσκολο και άδικο ίσως για κάποιες κλινικές η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας ή θεωρείτε ότι όλα έγιναν σωστά και δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χρυστοφίδου, υπήρχαν κάποιοι παράμετροι τους οποίους συνυπολογίσαμε. Κατ' επανάληψη, εμείς συνενούσαμε στο να δίνεται αναβολή εφαρμογής της νομοθεσίας, αναστολή. Και επειδή προηγούμενα είπατε ότι και αφήσατε μια για την κυβέρνηση και για την Βουλή. Όχι, δεν ήταν αιχμή. Μια στιγμή θα το επαναδιατυπώσω γιατί με παρεξηγήσατε, είπα. Ναι. Να γίνει αυτό που κάνει ο Υπουργός, να πάρει τις εισηγήσεις και να μην αφαιθεί. Μεγάλες κλινικές. Ναι, για να μην αφαιθεί, λέω, έστω και παραμικρή υπόνοια ότι εξυπηρετούνται τυχόν συμφέροντα. Καλά, για, ναι, καλά. Είναι διαφορετικό. Δεν είναι αιχμή αυτό. Τα εξυπηρετούσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν μιλώ για την κυβέρνηση. Ήταν γενικό το σχόλιο, κύριε Κωνσταντίνου. Δεν κερδίστε που είναι το πράγμα. Οι βουλές που για μια δεκαετία δεν εφαρμόζαμε την νομοθεσία και δίναμε προχωρήσαμε στην αστολή της νομοθεσίας για να δώσουμε το δικαίωμα στους κλινικάρχες να μπορέσουν να ανταποκριθούν με βάση τα δικά τους. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν ΜΕΕΣ για να πληρούν τον αριθμό που νομοθετικά εβάλλεται. Το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, δίστανται οι απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δηλαδή. Όλες τις πλευρές εμείς, να αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και η εργοδοτική πλευρά, υπάρχει και η συνδικαλιστική πλευρά, έχουν διστάμενες απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ενεργούμε πάντοτε έχοντας κατά νου την εξυπηρέτηση των καλών νομένων συμφερόντων και της υγείας, αλλά και σίγουρα για να διευκολύνουμε και τους κλινικάρχες και σίγουρα τον τομέα της υγείας. Εμείς στεκόμαστε τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει εν πάση περιπτώσει και δίστανται οι απόψεις και είναι έντονες από αφότερες τις πλευρές, αλλά από τη στιγμή που ο Υπουργός και πολύ σωστά όρισε ad hoc επιτροπή, της οποίας τα πορίσματα και οι απόψεις και εισηγήσεις θα είναι έτοιμες τώρα, αυτές τις μέρες, τέλος του Αυγούστου, εμείς θα αναμένουμε από τον Υπουργό να μας καταθέσει αυτές τις εισηγήσεις και απόψεις που είναι εμπειρογνωμοσύνη και αναλόγως θα αποφασίσουμε. Αλλά, επαναλαμβάνω, εμείς ενεργούμε και αποδείξαμε ότι ενεργούμε έχοντας κατά νου ακριβώς την εξυπηρέτηση
των καλών νομένων συμφερόντων του τόπου. Σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνου. Εντάχει, ζήτησε παρέμβαση ο νομικός, ο κύριος Ανδρέας Αγγελίδης. Φαίνεται να υπάρχουν προσφυγές για αυτό το θέμα. Υπάρχουν προσφυγές για άλλο θέμα. Κύριε Αγγελίδη, ζητήσατε παρέμβαση. Παρέμβαση για το εξής λόγο. Έκλεισαν κλινικές δυνάμει αποφάσεως του Υπουργείου πριν δύο μήνες, διότι δεν είχαν τον αριθμό των απαιτούμενων μεών. Έκλεισαν ήδη κλινικές. Προσφυγές και διαταγές του δικαστηρίου ότι τέτοιου είδους κάθετη επέμβαση ήταν στο δικαίωμα εργασίας, ήταν απαράδεκτη και αντισυνταγματική. Και μετά από αυτά τα τρεις υποθέσεις, τα διατάγματα, χωριστά διατάγματα, και μετά από αυτό προφανώς ήρθε το διάταγμα του Υπουργείου για κλείσιμο των κλινικών. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι πολύ πολύ σοβαρό. Προβλήματα ανάλογα υπήρξαν και με άλλα επαγγέλματα στο παρελθόν. Και πάντα η νομοθεσία πρόβλεπε μεταβατικές διατάξεις που αυτή ειδικά η νομοθεσία δεν πρόβλεψε και έτσι δημιουργούνται τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση και κλείνουμε. Να είστε καλά. Γιατρέ. Ήθελα να πω ότι ενώ έχει δημιουργηθεί η ad hoc επιτροπή, την ίδια ώρα κλινικές οι οποίες οδηγήθηκαν στο ανώτατον, μετά από την απόφαση εστάλει δεύτερη επιστολή ότι έχουμε πρόθεση να σας ξαναπάρουμε και να σας ξανακλείσουμε. Και όσον αφορά την των ικανοποιητικών αριθμών. Επί 15 χρόνια, δίστανται απόψεις, είπε ο κ. Επί 15 χρόνια στη Βουλή των Αντιπροσώπων παρουσιάζεται το συνδικαλιστικό κίνημα των μεών νοσηλευτών και διαβεβαίωνε και έλεγε ότι υπάρχει επάρκεια. Ουδέποτε επήγεν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, της Εργασίας, που είναι το καθήλυν αρμόδιο. Μάλιστα. Και έχουμε επιστολή από το Υπουργείο Εργασίας, διότι μας είπαν οι συνδικαλιστές, εμείς δεν είμαστε Υπουργείο Εργασίας, αποτεθείτε στο Υπουργείο Εργασίας. Πάμε στο Υπουργείο Εργασίας και έχουμε γραπτή απάντηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχουν μέσα. Γραπτός και επισήμως. Ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην συζήτηση για την παιδεία. Ακούσαμε πριν εκπαιδευτικούς. Πάμε να δούμε τώρα και τις πολιτικές τοποθετήσεις για τα θέματα της παιδείας. Τώρα, την ίδια ώρα που πραγματοποιείται και κοινή συνεδρία των Επιτροπών Εργασίας και Παιδείας στη Βουλή, δηλώσεις προέβησαν και πριν από λίγη ώρα και ο πρόεδρος του Δυσσία Βροφινοφίντου και από πλευράς ΑΚΕΛ, ο κ. Στέφανος Στεφάνου. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση εδώ. Τα είχαμε μεταδώσει. Ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, καλό μεσημέρι, εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού.